έπρεπε να γίνει αυτή η υπερβολή. Το γεγονός όμως ότι δεν γράψαμε την μέρα του Πολυτεχνείου ήταν μέσα στο πλαίσιο μιας πολιτικής ήπιας αντιμετώπισης εντός των ορίων. Και δεύτερον, οι άνθρωποι που αναπτύχθηκαν στο Πολυτεχνείο, οι 5.000 όπως σας είπατε, φορούσαν όλοι μάσκες, ήταν αραιά ο ένας από τον άλλον με βάση οδηγίες που δόθηκαν. Πραγματικά σα κοροϊδεύαμε και εμείς τον κόσμο. Η κυβέρνηση εννοώ, αν έλεγε τον κόσμο, δεν πειράζει, παρελάστε, διαδώστε τον κορονοϊό μέσα στο κέντρο της πόλης, όπως είχε γίνει με την υπόθεση του εφετείου. Ναι. Σκέψη μου είναι ότι δεν μπορεί να γίνουν συγκεντρώσεις και πορείες όπως κάθε χρόνο για αυτή την υπόθεση. Εκεί πάνε μικρά παιδιά. Αν πάνε τόσες χιλιάδες μικρά παιδιά, τι θα γίνει την επόμενη μέρα αν τα παιδιά αυτά πάνε στο σπίτι τους. Και συνεπώς δεν υπάρχει, εκεί ήταν έξω. Έξω. Δεν μεταδίδεται έξω ο ιός στην ατμόσφαιρα. Ο ιός μεταδίδεται μέσα σε κλειστούς χώρους. Τα γρύπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες στα χρόνια άγριο ξεσηκωμό. Τα γρύπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες στα χρόνια άγριο ξεσηκωμό. Όχι πια λευκές σημαίες, σαν τον τόπο μας ρημάζουν. Για τα κέρδη αυτοί σκυλιάζουν, εις για ανθρώπινη ζωή. Τούτο τον στρατό τον ξέμε χτύπαγε και τους εργάτες, φοιτητές και...